Όλοι βλέπουμε που έχουν φτάσει, κυρία Υπουργέ, τα κρούσματα COVID σε όλη τη χώρα. Το παρακολουθούμε κάθε μέρα. Πάνω κάτω ίδια είναι και η εικόνα. Ίδια είναι η εικόνα και στα σχολεία, σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Και ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις του αριθμού των κρουσμάτων, του γενικού αριθμού, το 25% τα καθημερινά κρούσματα από αυτά αφορούν το τελευταίο δίμηνο μαθητές. Είναι ένα στοιχείο ενδεικτικό και εξαιρετικά σοβαρό για την κατάσταση που επικρατεί. Φυσικά αυτό δεν προκαλεί καμία έκπληξη σε εμάς, από την ώρα που τα σχολεία στην πραγματικότητα λειτουργούν ως εστίες υπερμετάδοσης του ιού, εξαιτίας φυσικά αυτής της πεισματικής, εδώ και 2 χρόνια σχεδόν, άρνησης της κυβέρνησης να πάρει ουσιαστικά μέτρα στα υγειονομικής προστασίας στα σχολεία. Τώρα, με βάση λοιπόν τις οδηγίες του ΕΟΔΗ, αυτές που ισχύουν, οι μαθητές οι οποίοι αποτελούν στενές επαφές κάποιου επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID, θα πρέπει σε περίπτωση που είναι ανεμβολίαστοι να υποβάλλονται σε 2 διαγνωστικούς εργαστηριακούς ελέγχους, τα γνωστά rapid test, σε διάστημα 7 ημερών. Μα εδώ ακριβώς εντοπίζεται και το πρόβλημα, κυρία Υπουργέ. Γιατί υπάρχουν περιοχές στη χώρα μας, αρκετές, όπως είναι το Νιδρύ, στη Λευκάδα, η Κέρκυρα, η Βόρεια και η Νότια, αλλά και άλλες περιοχές όπου δεν υπάρχουν δημόσιες δομές. Δεν υπάρχουν συνεργεία του ΕΟΔΗ που να διενεργούν τέτοιους διαγνωστικούς ελέγχους και έτσι οι οικογένειες των μαθητών τι να κάνουν. Επιβαρύνονται με το κόστος της διενέργειάς τους σε κάποια ιδιωτικά εργαστήρια και πληρώνουν τη βδομάδα 100 μέχρι και 150 ευρώ για αυτά τα τεστ των παιδιών τους. Σας ρωτάμε λοιπόν, αυτό είναι το ζήτημα, σας ρωτάμε τι θα κάνετε, τι θα κάνει η κυβέρνησή σας, το Υπουργείο σας, συνολικά το Υπουργείο Υγείας, έτσι ώστε να υπάρχουν μόνιμα κλιμάκια του ΕΟΔΗ σε κάθε δήμο και σε κάθε κέντρο της περιοχής, να καλύπτεται δηλαδή όλη η χώρα, να καλύπτεται πραγματικά από τέτοια συνεργεία, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να απευθύνονται για τα τεστ, να διενεργούνται, γιατί αυτή είναι η ουσιαστική λύση του ζητήματος, να διενεργούνται περιοδικά, μαζικά, δωρεάν τεστ σε όλα τα σχολεία, με μια σειρά βεβαίως από τον ίδιο τον ΕΟΔΗ, και για εμβολιασμένους, αλλά και για τους ανεμβολίαστους, και βεβαίως τα μέτρα εκείνα δεν θα σταματήσουμε να τα λέμε, τα ουσιαστικά μέτρα που είπαμε, την αρέωση των μαθητών, την ιχνηλάτηση, την επιδημιολογική επιτήρηση και ένα τελευταίο που το έχουμε εδώ στα αιτήματα και στα ερωτήματα μάλλον που σας απευθύνουμε, να δοθεί και μια άδεια ειδικού σκοπού, τη χρειάζονται νομίζω εκείνοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανήκουν σε αυτό που λέμε ευπαθείς ομάδες και κινδυνεύουν κάθε μέρα. Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Δελή. Θα απαντήσει η Υφυπουργός Παιδείας και Δυσκευμάτων κυρία Ζέτα Μακρύ. Κυρία Μακρύ, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Εσείς κύριε συνάδελφε, έναν έπαινο για το Υπουργείο μας που καθημερινά, μάλλον εβδομαδιαία, απαντά σε ερωτήσεις δεν είχα. Το κύριο Ζαχαριάδης τον επένεσε τον κύριο Βορύδη. Εσείς που είστε εβδομαδιαίος συνομιλητής μας και το κόμμα σας, αστειεύομαι. Λοιπόν, στο θέμα μας. Ο σχεδιασμός του Υπουργείου μας, κύριε συνάδελφε, για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και για την ασφαλή λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών για το σχολικό έτος 2021-2022 βασίζεται στις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Σας το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα που απαντούσα σε ερώτησή σας. Πάντοτε έχετε πολυσχηδή ερωτήματα που άπτονται και της αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν οικονομικών, τώρα υγείας. Εμείς όμως προσπαθούμε πάντοτε να δίνουμε απαντήσεις χωρίς βεβαίως να μπαίνουμε στα χωράφια των άλλων συναδέλφων. Προκειμένου λοιπόν η σχολική χρονιά να ολοκληρωθεί σε συνθήκες ασφάλειας και για τη μαθητική αλλά και για την εκπαιδευτική κοινότητα, εκδόθηκε στις 9/1/2021 υπουργική απόφαση, εν συνεχεία τροποποιήθηκε στις 26/10/2021 με κοινή υπουργική απόφαση. Και στις διατάξεις προσδιορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των σχολικών μονάδων με όρους υγιεινής, περιγράφονται τα γενικά μέτρα πρόληψης και προφύλαξης για τη νέα σχολική χρονιά, οι διαδικασίες πραγματοποίησης του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου των μαθητών και των μαθητριών και άλλα που είναι γνωστά και ήδη είναι κτήμα της εκπαιδευτικής κοινότητας και τα εφαρμόζουν σχολαστικά. Τις 2 τελευταίες εβδομάδες, παρατηρείται μια σταδιακή μείωση των κρουσμάτων στους μαθητές. Στην προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή από 26 Νοεμβρίου μέχρι 3 Δεκεμβρίου, καταγράφηκαν συνολικά 10.673 κρούσματα κορονοϊού σε παιδιά ηλικίας από 0 έως 17 ετών,
ποσοστό μικρότερο από το 1% του μαθητικού πληθυσμού και μειώθηκαν από τις 11.151 που ήταν και καταγεγραμμένα την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλω να σας πω επίσης πως τα περισσότερα, 8 στα 10 περιστατικά τα οποία αποδεικνύονται, με τα οποία αποδεικνύεται θετικότητα στον κορονοϊό, οφείλονται χάρη στην ανίχνευση που γίνεται με τα τεστ που γίνονται στις εκπαιδευτικές κοινότητες. Και αυτό έχει τη σημασία του. Επίσης, υπάρχει μια επιδημιολογική έρευνα του ΕΟΔΗ, νομίζω σας το έχω απαντήσει σε άλλη ερώτηση, από την οποία προκύπτει ότι το 30% των κρουσμάτων των μαθητών δεν οφείλεται στη σχολική δραστηριότητα, αλλά σε άλλους παράγοντες. Η εξαιρετική τήρηση των μέτρων, κύριε συνάδελφε, σε συνδυασμό με τους αυξημένους αυτοδιαγνωστικούς και εργαστηριακούς ελέγχους, υπάρχουν περιπτώσεις κρούσματος, στις οποίες οι στενές επαφές κάνουν καθημερινά επί 7 ημέρες δωρεάν τεστ, μας επιτρέπει και να εντοπίζουμε εγκαίρως ασυμπτωματικούς φορείς και να περιορίζουμε σημαντικά τη διασπορά. Σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και ο εμβολιασμός των μαθητών ηλικίας 12 ετών και άνω. Στην ηλικιακή ομάδα 12 έως 14 ετών έχουν εμβολιαστεί με μία τουλάχιστον δόση ή έχουν προγραμματισμένο ραντεβού 109.410 παιδιά, που είναι ποσοστό 33%. Στην ηλικιακή ομάδα 15 έως 17 έχουν εμβολιαστεί με μία τουλάχιστον δόση ή έχουν προγραμματισμένο ραντεβού 162.253 παιδιά, που είναι ποσοστό 50%, σχεδόν 50%. Σήμερα άνοιξε και η πλατφόρμα στους γονείς να μπορούν να κλείσουν ραντεβού για τον εμβολιασμό των παιδιών τους ηλικίας 5 έως 11 ετών. Οι εμβολιασμοί αυτοί θα πραγματοποιούνται σε δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας, σε νοσοκομεία και σταδιακά θα προσθεθούν και περισσότερα εμβολιαστικά κέντρα, καθώς επίσης και κέντρα υγείας. Και το Υπουργείο μας έχει προγραμματίσει την επόμενη Τρίτη με την κυρία Θεοδωρίδου και την κυρία Παπαευαγγέλου μια δεύτερη διαδικτυακή ενημέρωση, την είχαμε κάνει και για τις άλλες ηλικιακές ομάδες, ώστε να απαντηθούν ερωτήσεις γονέων που έχουν και δικαιολογημένα αγωνίες και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Ο εμβολιασμός των παιδιών είναι διαφορετικός από τον εμβολιασμό των ενηλίκων. Ενέχει και κάποια διαδικαστικά θέματα, γιατί απαιτείται η παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα. Και αυτό οριοθετεί και τη λειτουργία συγκεκριμένων εμβολιαστικών κέντρων. Σε στενή συνεργασία πάντοτε με το Υπουργείο Υγείας και τους ειδικούς, εξετάζουμε όλα τα μέτρα που μπορούν να ενισχύσουν τη δημόσια και ατομική υγεία των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Θέλω να επισημάνω για άλλη μια φορά τα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού στους εκπαιδευτικούς, στους οποίους δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα και ανταποκρίθηκαν οι ίδιοι με επαγγελματισμό και με ευπρέπεια σε αυτή τους την υποχρέωση. Στα δημόσια σχολεία το 85,13% των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας και το 83,87% των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας έχουν εμβολιαστεί. Στην ιδιωτική εκπαίδευση τα ποσοστά είναι μεγαλύτερα, είναι 93,77% στη δευτεροβάθμια, 89,45% στην πρωτοβάθμια. Στα πανεπιστήμια το ποσοστό των εμβολιαστών των καθηγητών ξεπερνά το 94%, άρα συνάγεται από αυτό ότι έχει επιτευχθεί μια υψηλή εμβολιαστική κάλυψη που γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν αθροίσουμε τους νοσήσαντες. Επαινούμε λοιπόν για άλλη μια φορά την εκπαιδευτική κοινότητα για τα μέτρα αυτά και την ανταπόκριση. Και πιστεύουμε ότι τα ισχύοντα μέτρα είναι επαρκή τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Γι' αυτό και στην τρέχουσα χρονική περίοδο χορήγησε άδειες ειδικού σκοπού στους ανήκοντες σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λίμωξη από τον COVID-19. Δεν προβλέπεται. Είναι όμως, κύριε συνάδελφε, μια δυναμική διαδικασία η πανδημία και τα μέτρα της πολιτείας εξελίσσονται σύμφωνα με τα δεδομένα κάθε περίοδου. Αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζεται. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί και στο μέλλον. Στη δευτερολογία θα απαντήσω και στα υπόλοιπα ειδικά ερωτήματα που θέτετε για συγκεκριμένες περιοχές. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κυρία Μακρύ. Πάντως πρέπει, κύριε Δελή, να παραδεχθούμε όταν πρόκειται για επίκαιρη του Υπουργείου Παιδείας, είναι μόνιμα η κυρία Μακρύ εδώ. Το Υπουργείο, ναι. Αυτό είπα και εγώ. Αυτό εκπροσωπείται. Ορίστε, κύριε Δελή. Τρία λεπτά για δευτερολογία σας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το σχολιάσουμε θετικά αυτό. Την ανταπόκριση του Υπουργείου, στις απαντήσεις, στην παρουσία του μάλιστα εδώ για να απαντάει στις επικαιρές ερωτήσεις. Ναι. Κοιτάξτε, κυρία Υπουργέ, νομίζω ότι δεν απαντήσατε όμως στο βασικό ερώτημα που σας απευθύναμε για τη Λευκάδα, για την Κέρκυρα, για τις περιοχές αυτές. Επικαλεστήκατε το πολυσχηδές του θέματος και πράγματι αφορά και το Υπουργείο Υγείας, έτσι είναι. Ωστόσο, είναι από τη φύση του αυτό, δεν είναι κάτι για το οποίο ευθυνόμαστε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, είναι συνολική, όπως είπαμε και παλιότερα, η κυβερνητική ευθύνη για τη διαχείριση αυτών των ζητημάτων και δεν νομίζουμε ότι είναι τόσο πολύ δύσκολο πια να εκπονηθεί ένα σχέδιο, να
γίνουν όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να καλυφθούν όλοι οι άνθρωποι σε όλη τη χώρα, όπου και αν κατοικούν, με τα δωρεάν τεστ, για να μην πληρώνουν ένα σωρό χρήματα στα διάφορα ιδιωτικά κέντρα. Είπατε για την σταδιακή μείωση των κρουσμάτων στους μαθητές. Δεν έχουμε βέβαια σκοπό να διαφωνήσουμε ή να το αμφισβητήσουμε. Μάλλον παρακολουθεί τη γενικότερη μείωση που υπάρχει από ό,τι ακούμε και εμείς. Και είπατε ότι το 30% των κρουσμάτων των μαθητών δεν οφείλεται, η αιτία δεν είναι το σχολείο. Το ζήτημα δεν είναι ποιος είναι η αιτία. Το ζήτημα είναι ότι αυτό το 30% πάει στα σχολεία και λειτουργεί. Αντικειμενικά λειτουργούν ως μεταδότες του ιού, άσχετα από το που έχουν κολλήσει. Το ζήτημα είναι ότι στα σχολεία που συγκεντρώνεται πληθυσμός, νεανικός πληθυσμός, μετά μεταφέρει τον ιό και στα σπίτια τους. Μιλήσατε για τον εμβολιασμό των παιδιών, κυρία Υπουργέ, ότι ξεκινάει η πλατφόρμα από σήμερα. Πράγματι, θα πρέπει όμως να αναρωτηθούμε εάν το αναγκαίο εμβόλιο είναι αναγκαίο, είναι επιτακτικό, πρέπει να γίνει από όλους, εάν αρκεί αυτό από μόνο του για να αντιμετωπίσει την πανδημία. Νομίζω την απάντηση τη δίνει η ίδια η ζωή, με τα κρούσματα και των εμβολιασμένων και των νοσηλευόμενων, οι οποίοι έχουν παλαιότερα εμβολιαστεί. Συνεπώς το εμβόλιο είναι καλό, είναι χρήσιμο, είναι απαραίτητο, αλλά δεν αρκεί. Θα πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα, κυρία Υπουργέ, έτσι ώστε οι άνθρωποι να προστατεύονται πραγματικά από την κυκλοφορία του ιού. Και στα σχολεία αυτά τα μέτρα, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι καταρχήν η αραίωση των μαθητών. Την αρνείται το Υπουργείο για προφανείς οικονομικούς λόγους, γιατί κάτι τέτοιο θα απαιτούσε βεβαίως ακόμα περισσότερους εκπαιδευτικούς. Θα πρέπει να αραιώσουν τα τμήματα, να υπάρχουν τμήματα μέχρι 15 μαθητές. Σε αρκετές περιπτώσεις ήδη είναι τέτοια. Υπάρχουν οι αίθουσες, πραγματικά θα μπορούσαν να υπάρξουν, να προσληφθούν ακόμα περισσότερες καθαρίστριες και καθαριστές, έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την συνεχή καθαριότητα της σχολικής μονάδας, όπου είναι εκατοντάδες παιδιά. Και βεβαίως, παράλληλα, να υπάρχει και εκείνος, όπως είπαμε, το είπα και στην πρωτολογία μου, εκείνος ο επιδημιολογικός έλεγχος, με την ευθύνη βεβαίως και την αρμοδιότητα του που οφείλει να έχει ο ΕΟΔΗ, μια κρατική υπηρεσία, ο οποίος θα έχει μια περιοδική παρουσία στα σχολεία, θα κάνει τα τεστ, θα συγκεντρώνει όλα αυτά τα αποτελέσματα, θα έχει και μια βάση δεδομένων, έτσι να δει, να παρακολουθεί πώς εξελίσσεται η πανδημία, ειδικά σε αυτό το χώρο, στο χώρο των μαθητών. Αυτό λέγεται ουσιαστική επιδημιολογική επιτήρηση και ταυτόχρονα θα κάνει και μια πάρα πολύ καλή ιχνηλάτηση. Τελευταίο, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, τελευταίο είναι αυτό το εμβολιαστικό πρόγραμμα θα πρέπει πραγματικά να στηριχθεί από ένα ενημερωτικό επιστημονικό πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να το σχεδιάσει η κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να το αναθέτουμε στα τηλεπαράθυρα. Δεν είναι ενημέρωση τα τηλεπαράθυρα. Θα πρέπει λοιπόν κάθε άνθρωπος, ο οποίος έχει ενδιασμούς, έχει φοβίες, έχει δισταγμούς, θα πρέπει να ξέρει ότι θα απευθυνθεί σε μια υπεύθυνη επιστημονική επιτροπή στην περιοχή του, σε ένα νοσοκομείο, όπου θα συζητήσει σε προσωποποιημένη, όπως είπα, βάση για το ζήτημα αυτό. Αυτά πρέπει να γίνουν. Αυτά θα πρέπει να σκεφτεί η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσουμε πραγματικά την πανδημία. Ευχαριστώ.